σας μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμού των εργαζομένων στο ξενοδοχείο Χίλτον, οι οποίοι μετά την απόφαση της ιδιοκτήτριας εταιρείας Ιωνικής Ξενοδοχειακής, μέλος της ΤΕΜΕΣ, συμφερόντων Αχιλέα Κωνσταντακόπουλου, να πετάξει 350 οικογένειες στο δρόμο με αφορμή τη διακοπή τη λειτουργία του ξενοδοχείου για ανακαίνιση, βαφτίζοντας τις ομαδικές απολύσεις εθελούσια αποχώρηση, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις, οι οποίες κλιμακώνονται με 48 ώρια απεργία τη Δευτέρα και την Τρίτη 24 και 25 Ιανουαρίου. Η σημερινή παρουσία μας, πέρα από την ανάγκη συμπαράστασης στη μάχη που δίνουμε και με φυσική παρουσία και με ανακοινώσεις αλληλεγγύης, για να κρατήσουμε τις δουλειές μας, σηματοδοτεί ταυτόχρονα και τη δική μας συμβολή στον αγώνα ενάντια στις πολιτικές που μετατρέπουν την υγεία από δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα, που θυσιάζουν τις κοινωνικές ανάγκες του λαού στο βωμό της κερδοφορίας, που ισοπεδώνουν εργατικά, εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, θα θέλαμε ως εργαζόμενοι του ξενοδοχείου Χίλτον από αυτό εδώ το βήμα να μεταφέρουμε στη συγκέντρωση την πραγματική εικόνα για το τι συμβαίνει σήμερα στο χώρο εργασίας μας. Ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να σας μεταφέρω επιγραμματικά όσα αναφέρονται σε ένα συλλογικό κείμενο που έγραψαν οι οικογένειές μας, το οποίο δίνει το στίγμα της κατάστασης που βιώνουμε. Ο τίτλος του είναι «Ακούστε τις φωνές των παιδιών μας» και έχει πολλαπλούς αποδέκτες. Απευθύνεται στους εργοδότες μας, οι οποίοι με μια πρόταση, η οποία είχε τη μορφή τελεσυγράφου, μας εκβιάζουν επιδιώκοντας να εξαγοράσουν τη συνένεσή μας στις απολύσεις. Ο στόχος τους είναι σαφής, να απαλλαγούν από εμάς για να προσλάβουν, να προσλάβουν στη θέση μας προσωπικό με ελαστικές μορφές απασχόλησης ή μέσω δουλέμπορων εργασίας όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του κτιρίου. Στέλνουν τις οικογένειές μας στην ανεργία και στην εργασιακή ζούγκλα σε μια περίοδο εξοντοτικής ακρίβειας που οι ίδιοι δημιούργησαν μαζί με τις κυβερνήσεις. Μας θέλουν δούλους, χωρίς δικαιώματα, χωρίς μόνιμη δουλειά, σταθερούς μισθούς και ωράρια εργασίας. Απευθύνεται επίσης την κυβέρνηση, η οποία για ακόμα μία φορά λειτουργεί ως εντολοδόχος των επιχειρηματικών ομίλων, βάζοντας πλάτη για να ικανοποιηθούν οι δικές τους ανάγκες και τα συμφέροντα. Και τέλος, απευθύνεται στο δημοσιογραφικό κατεστημένο και τους μεγαλοκαναλάρχες, οι οποίοι χορτάτη είτε από τις λίστες πέτσα, είτε από από τις χορηγίες χειραγώγης της πληροφορίας των αφεντικών μας, θάβει καθημερινά την άποψη των εργατών, βιάζει την αλήθεια σήμερα εξαπατημένη από την εργοδοσία του Χίλτον και απροστάτευση, απροστάτευτη από μια κυβέρνηση κλακαδόρο του κεφαλαίου, σας μεταφέρουμε τις φωνές αγωνίας των παιδιών μας που πνίγονται στην απόγνωση όταν αντιλαμβάνονται ότι για να κερδίσεις μια ζωή αξιοβίωτη, μια ζωή με αξιοπρέπεια, πρέπει να υπερβείς όχι τις δύσκολες συνθήκες, αλλά τα εμπόδια που βάζει ένα σύστημα ολοκληρωτικής εκμετάλλευσης. Ζητάμε να βγει από τα στόματα όλων των εξεγερμένων σε κάθε γειτονιά και σε κάθε χώρο εργασίας η κραυγή της αντίστασης, η ανάγκη της οργάνωσης της πάλης γιατί πράγματι σήμερα μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Ας κρατήσουμε συνάδελφοι όλοι ζωντανοί τη φλόγα της μάχης Μαζί με την Ελπίδα της Νίκης. Καλούς αγώνες.